τελείως διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Λάθη, όπως είπατε, που κόστησαν. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το παιχνίδι? Bueno, claramente una segunda parte donde no era tan buena como la primera. Algunos errores individuales, como ya has dicho. Por tanto, ¿cuál es tu comentario sobre el partido? Sí, vimos un buen primer tiempo, parejo. Νομίζω ότι είδαμε ένα αρκετά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο. Και después con errores individuales los pagamos caro nuevamente. Ωστόσο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά πληρώσαμε ακριβά κάποια λάθη τα ατομικά τα οποία γίνανε. Hay que tratar de mejorar eso. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Hay muchos jugadores que jóvenes nuevos, como lo dije antes. Υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι νέοι ποδοσφαιριστές, νεαροί ποδοσφαιριστές. El resultado duele, el resultado. Δεν θα κρυφτώ πάντως, το αποτέλεσμα πονάει πολύ. Cuando no hace, también tenemos algunas ocasiones de hacer gol que tampoco concretamos. Δυστυχώς, εμείς από δικά μας την πλευρά είχαμε κάποιες αρκετά καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Pero tenemos ese problema con los errores los pagamos. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα λάθη τα οποία γίνονται. Μήπως η ομάδα με αυτά τα λάθη αδικεί τον εαυτό της και τη συνολική της εικόνα με το τελικό σκορ? Se cree que con estos errores individuales que estamos haciendo una injusticia, podemos decir, al todo el esfuerzo de nuestro equipo. Sí, es verdad, porque sabemos que cuando estás perdiendo, los jugadores tienen que tener la cabeza fría. Ναι, πράγματι, και αυτό γίνεται ακόμα περισσότερο έτσι εμφανές από το γεγονός ότι όταν χάνεις πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, να έχεις καθαρό μυαλό. Es todo tema de εμπειρία. Experiencia. Οπότε μιλάμε για ένα θέμα εμπειρίας. Είναι δηλαδή και ένα θέμα εμπειρίας αυτό. Y eso te lo dan los años. Να μπορείς δηλαδή να διαχειριστείς τέτοιου τύπου καταστάσεις και αυτό δυστυχώς πολλές φορές μόνο το αποκτάς με τα χρόνια. El equipo con resultado favor mejora. Και σίγουρα μια ομάδα η οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ χωρίς να το αξίζει στην πρώτη φάση ουσιαστικά που γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς μετά γίνεται ακόμα καλύτερη, αποκτάει αυτοπεποίθηση και μπορεί να κυκλοφορήσει αλλιώς την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ πλέον βρίσκεται αρκετά μακριά από την κορυφή. Ποιος είναι ο στόχος και πού θα επικεντρωθείτε ως δουλειά στο υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν? Es verdad que ahora estamos muy lejos de la clasificación, de la primera clasificación que queremos. Por tanto, ¿cuál es nuestro objetivo ahora y cuáles son los aspectos de nuestro equipo que queremos mejorar? Lo que tenemos que mejorar es como equipo, lo vengo diciendo como equipo, acortar la diferencia. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την βαθμολογική απόσταση που μας χωρίζει από την κορυφή. Estos partidos tienen que servir de experiencia para los jugadores. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι αγώνες οι οποίοι κάνουμε δυστυχώς δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ακόμα και από αυτά μπορούμε να μάθουμε κάτι, μπορούμε να πάρουμε κάποιες εμπειρίες. Και después tenemos la copa que hay que. Hay que es un título también que hay que trabajar. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ξεκάθαρο στόχο του κυπέλου, που είναι ένας στόχος τον οποίο θέλουμε οπωσδήποτε να κατακτήσουμε.